Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την 14η ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμμένης Επεξεργασίας με θέμα Cloud Computing. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας υπολογιστική πλέγματος και η κατανόηση των αρχιτεκτονικών που υλοποιούν αυτό το πλέγμα. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, θα μιλήσουμε για πλεονεκτήματα, θα αναφέρουμε και τα μειονεκτήματα, τα γενικά χαρακτηριστικά της, αρχιτεκτονικές, μοντέλα ανάπτυξης και θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην ασφάλεια του νεύους και κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Ας ξεκινήσουμε με την έννοια του υπολογιστικού νεύους. Είναι μια νέα έννοια καταρχήν. Βέβαια, δεν έχει κάποια σχέση με το νεύος, δεν γίνεται η ανάπτυξη πάνω από την ατμόσφαιρα κτλ, αλλά σε υπολογιστές. Γι' αυτό πολλοί έχουν δηλώσει ότι η έννοια νεύος είναι μία άτοπη ένα άτοπο προσδιοριστικό που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Εν τούτης, το υπολογιστικό νεύος, μία τεχνική που έχει βρει ευρή απήχηση τα τελευταία χρόνια, είναι το εξής. Είναι ένα νέο πεδίο πληροφορικής που παρέχει νέες προοπτικές σε τεχνολογίες δικτύωσης και θέτει ζητήματα στην αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των υπαρχόντων δικτύων και κέντρων δεδομένων. Με το υπολογιστικό νεύος μπορούμε να εργαστούμε από απόσταση ακριβώς όπως θα εργαζόμασταν στο τοπικό μας υπολογιστή. Βέβαια, για την υλοποίηση του υπολογιστικού νεύους η εκάστοτε εταιρεία έχει μια σειρά από διακομιστές υλοποιώντας ένα κατανεμμένο σύστημα. Έτσι λοιπόν, το υπολογιστικό νεύος συνδέεται με το μάθημα Συστήματα Παράλληλης Κατανεμμένης Επεξεργασίας γιατί υλοποιείται σε ένα πολύ μεγάλο κατανεμμένο σύστημα. Το υπολογιστικό νεύος λοιπόν είναι ένα μοντέλο που δίνει τη δυνατότητα συνεχούς και εύκολης και υψηλών απαιτήσεων πρόσβασης σε μια κοινόχρηστη συλλογή υπολογιστικών πόρων. Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχει ένα κατανεμμένο σύστημα που παρέχει κάποια υπηρεσία όπως το Google Mail, πολλοί χρήστες ταυτόχρονα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το κατανεμμένο σύστημα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες τους, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η αποστολή, λήψη και ανάγνωση email. Με απλούς όρους λοιπόν, επιτρέπει το χρήστη με ένα απλό λογισμικό, όπως ένα φιλομετρητή, να συνδέεται σε ένα κατανεμμένο σύστημα, χρησιμοποιώντας επεξεργαστικούς και αποθηκευτικούς πόρους του απομακρυσμένου συστήματος και όχι του τοπικού του υπολογιστή. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε μπορεί είτε με ένα κινητό τηλέφωνο, ανεξαρτήτου λοιπόν τεχνολογίας πρόσβασης, με ένα κινητό τηλέφωνο, με ένα λάπτοπ, με ένα TV box που συνδέεται σε μια οθόνη, ανεξαρτήτου τοποθεσίας, εδώ, στο Πανεπιστήμιο, στην Κοζάνη, σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, οπουδήποτε στον κόσμο, εφόσον βέβαια υπάρχει σύνδεση διαδικτύου και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και το καθεξής. Επιτρέπει λοιπόν στους χρήστες να συνδέονται και να διαχειρίζονται δεδομένα που βρίσκονται σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία που για λόγους ευκολίας την ονομάζουμε νεύος, γιατί όπως τα σύννεφα δεν γνωρίζουμε ακριβώς που βρίσκονται, έτσι λοιπόν και τα δεδομένα μας δεν γνωρίζουμε σε ποιο μέρος βρίσκονται. Μπορούμε να βρούμε τη γενικότερη τοποθεσία, π.χ. ότι είναι κάπου σε ένα data center που βρίσκεται, για παράδειγμα, στην Αθήνα. Εν τούτης, δεν μπορούμε ακριβώς να προσδιορίσουμε σε ποιον υπολογιστή από αυτό το data center.
Οπτικά μπορούμε να κατηγοροποιήσουμε την υπολογιστική νεύους στις εξής τρεις κατηγορίες. Καταρχήν, ως προς τα μοντέλα ανάπτυξης, άμα είναι δημόσιο, ιδιωτικό, υβριδικό, κοινοτικό, στα μοντέλα υπηρεσιών, software as a service, platform as a service, infrastructure as a service και βασικά χαρακτηριστικά όπως self-service, συνδεσιμότητα κτλ. Θα τα αναλύσουμε στις παρακάτω διαφάνειες. Ας δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία. Καταρχήν, το cloud computing θεωρείται η φυσική συνέχεια της ευρείας αποδοχής τεχνολογιών όπως το virtualization, δηλαδή το service-oriented architecture. Δηλαδή, με αυτές τις τεχνολογίες είχαν αφαιρεθεί κάποια στοιχεία από τους τοπικούς υπολογιστές, για παράδειγμα όπως το λειτουργικό σύστημα, και επέτρεπε τους χρήστες να εργάζονται σε απομακρυσμένα συστήματα. Για παράδειγμα, το virtualization και ιδιαίτερα με την τεχνική το VDI, Virtual Desktop Infrastructure, επέτρεπε τους χρήστες σε μια εταιρεία, χρησιμοποιώντας έναν απλό thin client, δηλαδή έναν υπολογιστή που έχει πολύ λίγη μνήμη και καθόλου δίσκο και μόνο μια αποθηκευτική μνήμη τύπου flash όπου φέρει το πρόγραμμα σύνδεσης στο Microsoft Remote Desktop, να μπορεί να συνδεθεί με αυτό το απλό κουτάκι, το οποίο μπορεί να είναι και διαστάσεις όσο π.χ. ένα πακέτο από τσιγάρα. Αρκεί να του βάλεις USB, πληκτρολόγιο mouse και οθόνη και ίσως και ηχεία για αν θέλουμε αναπαραγωγή. Με ένα τέτοιο κουτάκι λοιπόν, που δεν είχε καθόλου επεξεργαστική δύναμη, μπορούσε να συνδεθεί σε ένα κατανοημένο σύστημα που παρήχε με virtualization τρόπο, με τρόπο εικονοποίησης, πολλαπλά αντίγραφα των Microsoft Windows, για παράδειγμα του Microsoft Windows 7. Έτσι λοιπόν, ο χρήστης συνδεόταν σε ένα desktop, έβλεπε ακριβώς τα ίδια εικονίδια, τα ίδια αρχεία όπως κάποιος άλλος θα τα είχε στον υπολογιστή του, μόνο που συνδεόταν απομακρυσμένα. Έτσι λοιπόν, κάποια στοιχεία όπως η έννοια του λειτουργικού συστήματος αφαιρέθηκε από το χρήστη και μεταφέρθηκε σε κάτι άλλο που είναι ο server. Και μάλιστα, όχι ένα server, ένα δίκτυο από διακομιστές, γι' αυτό ονομάζεται και ένα κατανεμημένο σύστημα. Και αυτό βέβαια έχει πολλά ωφέλη, όπως για παράδειγμα ότι αν ο χρήστης για κάποιο λόγο ήθελε να μετακινηθεί σε κάποιο άλλο γραφείο, δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα, απλώς πήγαινε στο άλλο γραφείο και έκανε login με τα στοιχεία που είχε στην προηγούμενη θέση, με το username και password, και μπορούσε να συνηθεί ακριβώς τα ίδια αρχεία. Μάλιστα, αυτή η τεχνική την έχουν υλοποιήσει και σε πολλά πανεπιστήμια, όπως και στο δικό μας εδώ πέρα, όπου επιτρέπαμε για λόγους συντηρησιμότητας την έννοια του client diskless υπολογιστή, όπου συνδεόταν σε μια δεξαμενή από virtualized λειτουργικά συστήματα. Έτσι λοιπόν, το cloud computing θεωρείται μια φυσική συνέπεια της απομακρυσμένης σύνδεσης. Για πρώτη φορά είχε συναντηθεί αυτός ο όρος, είχε αναπτυχθεί από τον Τζον Μακάρθι, που είχε αναφέρει ότι κάποια μέρα τα υπολογιστικά συστήματα να είναι οργανωμένα και να διατίθονται ως δημόσια αγαθά. Δηλαδή, να υπάρχει ένα μοντέλο πληρωμής κατά τη χρήση. Όπως στη ΔΕΗ έχουμε ένα μετρητή, μετράει κιλοβατόρες και στο τέλος έρχεται ένας λογαριασμός, ομοίως και οι υπολογιστικοί πόροι θα μπορούσαν να έχουν τον αντίστοιχο μετρητή, που θα ήταν μετρητής, για παράδειγμα, ωρών επεξεργασίας CPU, ώρας CPU, αποθηκευτικού χώρου και δικτυακής κίνησης, και αυτή η τιμή θα αντιστοιχούσε σε κάποια χρήματα που θα έπρεπε να πληρώσει για τους πόρους που έχει χρησιμοποιήσει κάποιος. Ο όρος cloud έχει δανειστεί από τα τηλεφωνικά δίκτυα της δεκαετίας του 90, όπου ήταν κυκλώματα από άκρο σε άκρο, point to point, που στη συνέχεια μετεξελίχθηκαν σε εικονικά δίκτυα, virtual private networks. Βέβαια, με την έκρηξη του web, η Amazon ήταν αυτή που έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο και οι υπολογιστικοί πόροι ήταν άφθονοι, με μέση χρήση κάτω του 10%,
απλώς μόνο και μόνο για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ξαφνικές εκρήξεις του φόρτου εργασίας και της ζήτησης. Δηλαδή η Amazon είχε πολλούς servers, οι οποίοι συνήθως έχουν μια τυπική χρήση 10% και είχαν όλους αυτούς τους servers προκειμένου αν κάποια στιγμή απότομα ζητηθεί η αύξηση να μπορεί να ανταπεξέλθει. Σκέφτηκε λοιπόν η Amazon γιατί να μην χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους που έχει για άλλες λειτουργίες, γιατί να μην τους νοικιάσει σε χρήστες, στους υπολογιστικούς και επεξεργαστικούς πόρους. Και έτσι λοιπόν η έννοια του cloud βασίζεται στην εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων που υπάρχουν σε ένα υπολογιστή και την χρήση πολλαπλών διαφορετικών κοινόχρηστων πόρων για ενοικίαση. Το 2006 λοιπόν η Amazon παρουσίασε το Amazon Web Services που ήταν ένα computing infrastructure, επέτρεπε στους χρήστες και επιτρέπει, γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό εδώ πέρα, επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν πόρους από την Amazon για διάφορες λειτουργίες. Ακόμα και ολόκληρο λειτουργικό σύστημα μπορεί κάποιος να εκτελέσει στο Amazon Web Services. Εκτός βέβαια από την Amazon, υπάρχουν και προγράμματα που παρέχουν υποδομή νέφους, τα οποία είναι ελεύθερου λογισμικού. Για παράδειγμα, το Ευκάλυπτους ή το Open Nebula, προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα να τα κατεβάσει κάποιος, να τα χρησιμοποιήσει και να έχει μια παρόμοια υποδομή με αυτή της Amazon. Έτσι λοιπόν, από το 2005 μέχρι το 2012, συνεχώς βλέπουμε ότι στον χώρο του cloud computing εισέρχονται νέοι παίκτες, νέες εταιρείες, που βέβαια παρέχουν τις δικές τους υπηρεσίες, προσπαθώντας να αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής στην έννοια του cloud computing, μια αρκετά προσοδοφόρα επιχείρηση, όπως θα δούμε σε κάποια οικονομικά στοιχεία σε μια παρακάτω διαφάνεια. Η εξέλιξη λοιπόν είναι ραγδαία. Πάρα πολλές εταιρείες παραδοσφαίρουν υπηρεσίες cloud computing σε πολλά επίπεδα. Ας μιλήσουμε όμως κάπως για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Καταρχήν το πλεονέκτημα είναι αποδοτικό κόστος υπηρεσίας. Ο χρήστης δεν απασχολείται με θέματα αναβάθμισης του hardware του, απλώς συνδέεται στο server και κάποια στιγμή έχει αναβαθμιστεί το λειτουργικό σύστημα στο server από την ίδια την εταιρεία, έτσι λοιπόν δεν ασχολείται καθόλου με τη συντήρηση. Είναι πολύ απλό για τον χρήστη. Απεριόριστη αποθήκευση. Γιατί ενώ ένας προσωπικός υπολογιστής, ένα λάπτοπ, έχει ένα πεπερασμένο χρόνο αποθήκευσης, στο cloud οι εταιρείες μπορούν και προσθέτουν συνεχώς χώρους αποθήκευσης, που βέβαια όμως ο χρήστης για να τις εκμεταλλευτεί θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο τίμημα. Ενώ τους όμως συνεχώς αυξάνεται ο χώρος. Τα αντίγραφα ασφαλείας γίνονται από την εταιρεία αυτόματα. Σε αντίθεση με ένα λάπτοπ που ο ίδιος ο χρήστης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει να έχει αυτοματοποιήσει τη διαδικασία του backup ώστε να αντιγράφονται συνεχώς τα κρίσιμα για αυτά τα δεδομένα, στο cloud δεν χρειάζεται να κάνει κάτι τέτοιο. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα. Εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες. Αν κάποιος έχει τα στοιχεία του στο cloud, μπορεί να εργαστεί από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου και ασφαλώς να μην υπόκειται σε κάποιους χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Γρήγορη ανάπτυξη επιτρέπει την πολύ γρήγορη εγκατάσταση. Έτσι λοιπόν, ένα ολόκληρο σύστημα μπορεί να είναι λειτουργικό σε λίγα λεπτά, δεδομένου ότι η υποδομή είναι ήδη διαθέσιμη και ο χρήστης απλώς χρειάζεται να προμηθευτεί το αντίστοιχο client, που μπορεί να είναι ακόμα και ένα απλό tablet. Βέβαια, υπάρχουν και μειονεκτήματα στην υπολογιστική νέφους. Τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα είναι η ασφάλεια και η μυστικότητα. Από τη στιγμή που τα δεδομένα βρίσκονται εκτός του γεωγραφικού χώρου του χρήστη, σημαίνει ότι μπορεί να υποκλαπούν είτε κατά την μεταφορά και χρήση από το συγκεκριμένο άτομο ως την εταιρεία, που διαμεσολαβούν πάρα πολύ ενδιάμεση routers, είτε μπορεί κάποιος κακόβουλος χρήστης να υποκλέψει τα στοιχεία και να συνδεθεί στον απομακρυσμένο διακομιστή και να υποκλέψει από εκεί τα
δεδομένα του χρήστη. Επίσης, απώλεια ελέγχου. Όπως, για παράδειγμα, η εταιρεία να συναντήσει κάποια προβλήματα της λειτουργίας και να μην μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες σε μια 24-ωρη βάση. Υψηλό κόστος. Είπαμε πριν ότι υπάρχει χαμηλό κόστος. Αν κάποιος όμως χρησιμοποιεί έντονα και εντατικά την τεχνολογία του υπολογιστική ενέργους, τότε θα πληρώσει ίσως και πολύ παραπάνω από ό,τι αν είχε τοπικές εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν, υπολογιστική νέφους είναι πιο αποτελεσματική σε εταιρείες ή χρήστες που δεν κάνουν τόσο εντατική χρήση των πόρων που έχει ένας διακομιστής. Και επίσης, ευελιξία, η οποία έχει το εξής μειονέκτημα. Επειδή υπάρχουν πολλές εταιρείες, ενδεχομένως δεν είναι συμβατές οι τεχνικές που έχει κάθε εταιρεία, και έτσι λοιπόν είναι δύσκολο να μετακινηθεί κάποιος από μία εταιρεία σε κάποια άλλη. Δεν υπάρχει κάποιο ανοιχτό πρότυπο που να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε κάποιος να αλλάξει τον πάροχο που του παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα με μια απλή αίτηση. Στην υπολογιστική νέφους δεν είναι κάτι τόσο απλό. Δεν κάνεις μια απλή αίτηση και αμέσως δρομολογείται η αλλαγή. Είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει. Πρέπει να μεταφέρεις όλα τα δεδομένα σου πίσω σε έναν τοπικό υπολογιστή και να τα ανεβάσεις στο καινούριο πάροχο. Κάποια χαρακτηριστικά του υπολογιστικού νέφους είναι ότι οι χρήστες ανά πάση στιγμή μπορούν να συνδεθούν να το χρησιμοποιήσουν, μπορεί να ζητήσει αυτόματα κάποια υπηρεσία χωρίς αλληλεπίδραση. Επιτρέπει στις εταιρείες την καλύτερη διαχείριση του κόστους, γιατί έχουν κοινόχρηστους διακομιστές, κάτι που μειώνει το κόστος χρησιμοποίησης. Και μάλιστα, δεδομένου ότι ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, επιτρέπει το πολύ καλύτερα τη διαχείριση των servers, γιατί μια εταιρεία παγκόσμιας δράσης, όπως η Google, μπορεί να έχει κάποιους servers που συγκεκριμένες ώρες χρησιμοποιούνται π.χ. από την Ευρώπη, μετά οι χρήστες της Ευρώπης απόγευμα προς βράδυ πηγαίνουν και δεν χρησιμοποιούν τόσο έντονα τις υπηρεσίες της Google, μετά έρχεται η Αμερική, μετά έρχεται η Ιαπωνία, άρα συνεχώς οι servers λειτουργούν, επειδή υπάρχουν και οι διαφορετικές ζώνες ώρας. Θα πρέπει βέβαια και οι υπηρεσίες να παρέχουν μια ποιότητα εξυπηρέτησης και να υπάρχουν μετρικά που να δείχνουν την ποιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ένα σημαντικό μετρικό είναι η καθυστέρηση, το latency επικοινωνίας ανάμεσα στον πελάτη, τον client και στην απομακρυσμένη υπηρεσία. Αν, για παράδειγμα, η υπηρεσία έχει μόνο ένα κέντρο δεδομένων στην Αμερική και ο χρήστης είναι στην Ελλάδα, τότε θα έχει μια καθυστέρηση αρκετά μεγάλη, πάνω από 80 μιλισεκόντ, κάτι που ενδεχομένως θα μειώσει την ολική ποιότητα που θα βιώσει ο χρήστης. Γι' αυτό λοιπόν, μεγάλες εταιρείες έχουν και γεωγραφικά κατανεμημένα συστήματα, π.χ. σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους χρήστες που είναι γεωγραφικά προσκύμενοι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σημαντικό είναι και η δυνατότητα ελέγχου, δηλαδή η χνηλασιμότητα των προσφάσεων. Θα πρέπει να υπάρχουν αρχεία καταγραφής, ο κάθε χρήστης να μπορεί να δει πότε και πώς έγινε πρόσβαση σε κάποια δικά του αρχεία, προκειμένου να λάβει και τα κατάλληλα μέτρα. Κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά είναι η αποϊλοποίηση, δηλαδή η υποδομή είναι αόρατη στο χρήστη. Ο χρήστης απλώς χρειάζεται να έχει μόνο ένα client PC, ένα dummy PC, ένα dumb terminal, όπως υπήρχε όρος την εποχή του 80. Και με αυτό συνδέεται λοιπόν σε έναν υπολογιστή, που βέβαια είναι ένα κατανεμημένο σύστημα, και παρέχει τέσσερις υπηρεσίες. Επίσης, ευκολία πρόσβασης. Μπορεί να συνδεθεί από οποιοδήποτε
από οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε δικτυακό σημείο, είτε είναι κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ, προσωπικός υπολογιστής κ.ο.κ. Κάποιο άλλο τεχνικό χαρακτηριστικό είναι η κλιμάκωση, δηλαδή η εταιρεία, άμα δει ότι υπάρχει τα καλή ζήτηση των πόρων, μπορεί εύκολα να προσθέσει νέους υπολογιστικούς πόρους, νέο αποθηκευτικό χώρο, να αυξήσει το εύρος ζώνης με την προσθήκη επιπρόσθετων καναλιών bonding και διασυνδέσεων με άλλους φορείς κ.ο.κ. Άλλο στοιχείο, βέβαια, κοινό είναι και κοινή χρήση, όπου η ίδια υποδομή χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από πολλούς διαφορετικούς χρήστες. Και βέβαια αυτό που αναφέραμε λίγο πριν, η τιμολόγηση με τη χρήση. Δηλαδή, αναλόγως το τι έχει πραγματικά χρησιμοποιήσει είτε CPU time, είτε bandwidth, είτε storage, χρεώνεται ένα ποσό και μπορεί ο πελάτης να έχει κάνει και κάποιο προϋπολογισμό κόστους αναλόγως με την ζήτηση που αναμένει να έχει. Ας δούμε τα μοντέλα ανάπτυξης. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι υπολογιστικού νεύους, όπως τα αναφέρουμε στη συνέχεια, και περιγράφει το περιβάλλον ανάπτυξης ή φυσική τοποθεσία ή γενικότερα την πολιτική χρήσης που έχει. Οι τύποι είναι το δημόσιο νεύος, το ιδιωτικό νεύος, υβριδικό νεύος και κοινοτικό νεύος. Το δημόσιο νεύος είναι ο πιο γνωστός τύπος του υπολογιστικού νεύους. Οι servers βρίσκονται στο διαδίκτυο, προσβάσιμοι μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε έχει πρόσβαση. Βασίζεται σε παγκόσμια δίκτυα κέντρων πληροφοριών. Και βέβαια προσφέρουν υπηρεσίες με πληρωμή ανά χρήση. Δηλαδή, οι χρήστες χρεώνονται όσο τις χρησιμοποιούν. Είναι η λιγότερο ακριβή επιλογή, επειδή οι πόροι όλοι είναι κοινόχρηστοι με πολλές άλλες οντότητες και βέβαια επιτρέπει στην εταιρεία να έχει χαμηλότερο κόστος χρήσης, επειδή πάρα πολλοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους. Γι' αυτό λοιπόν έχει μειωμένο κόστος. Το βασικό βέβαια μειονέκτημα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ παρόχων και καταναλωτών, γιατί από τη στιγμή που υπάρχουν πολλοί χρήστες που έχουν πρόσβαση στο νεύος, κάποιοι μπορεί να είναι κακόβουλοι και μπορεί να χρησιμοποιήσουν ανορθόδοξες τεχνικές για να υποκλέψουν δεδομένα από άλλους χρήστες. Γι' αυτό λοιπόν στους κοινόχρηστους αποθηκευτικούς χώρους υπάρχει ανησυχία υποκλοπής των δεδομένων. Στην άλλη πλευρά της υλοποίησης του υπολογιστικού νεύους είναι το ιδιωτικό νεύος. Το ιδιωτικό νεύος σημαίνει ένας πάροχος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ένα νεύος, όπου δεν υπάρχουν πολλοί χρήστες προσβάσιμοι σε πολλοί χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτό το νεύος. Υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από το δημόσιο, αλλά βέβαια είναι πιο ακριβό. Βέβαια το στοιχείο, το θετικό είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε πολιτική επιθυμεί η εταιρεία και να προσαρμόσει το σύστημα ακριβώς στις ανάγκες που έχει. Ένα ιδιωτικό νεύος, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να εγκαταστήσει σπίτι του. Δηλαδή να εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα open source για υπολογιστικό νεύος και την αντίστοιχη εφαρμογή στο κινητό του και να μπορεί όπου και να είναι, για παράδειγμα, να έχει πρόσβαση στα αρχεία του, φορτώνοντας την αντίστοιχη εφαρμογή στο κινητό του και με συνέπεια να συνδεθεί στα δικά του προσωπικά αρχεία. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι χρήσης του ιδιωτικού νεύους. Το ιδιωτικό νεύος προτιμάται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις όπου θέλουν να προσαρμόσουν ακριβώς την αρχιτεκτονική στα μέτρα και στις πολιτικές τους. Κάτι ενδιάμεσο είναι το υβριδικό νεύος, δηλαδή είναι λιγότερο δυναμικό, βέβαια και η εμπιστοσύνη είναι χαμηλότερη. Κάποιο μέρος των δεδομένων αποθηκεύεται στο ιδιωτικό νεύος, κάποιο άλλο στο δημόσιο. Για παράδειγμα, τα απόρριτα
δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται σε ένα ιδιωτικό νεύρος, ενώ άλλα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται στο δημόσιο. Αυτά που είναι λιγότερο σημαντικά. Ασφαλώς και οικονομικά είναι η ενδιάμεση λύση. Χρήση λοιπόν και δημόσιου και ιδιωτικού νεύρους, προκειμένου να υπάρχει μια ενδιάμεση επιλογή. Και η τελευταία επιλογή είναι το κοινοτικό νεύρος, Community Cloud, όπου υπάρχουν πολλές ομοιότητες με τα εξωτερικά δίκτυα. Το δίκτυο αυτό βασίζεται στο ότι πολλές εταιρείες θέλουν ένα ιδιωτικό νεύρος, αλλά δεν μπορούν να το συντηρήσουν μόνες τους. Έτσι λοιπόν, επιχειρήσεις με κοινούς στόχους και παρόμοιους σκοπούς λειτουργίας δημιουργούν μια κοινότητα και έχουν ένα δικό τους υπολογιστικό νεύρος, όπου όλα τα μέλη της κοινότητας έχουν πρόσβαση σε αυτό. Μπορούν να δημιουργηθούν πολλές κοινότητες διαφορετικής φύσης σε ένα κοινοτικό νεύρος και παρέχει στους χρήστες τη μεγάλη δυνατότητα ελέγχου των κοινών πόρων υποδομής που χρησιμοποιούνται. Και βέβαια βασίζεται στην έννοια της οικονομίας κλίμακος. Δηλαδή, όσο πιο πολλοί έχουν συγκεντρωθεί, όσο πιο πολλοί χρήστες έχουν συγκεντρωθεί σε μια ομάδα, τόσο πιο οικονομικό θα είναι η δημιουργία ενός νεύρους από ό,τι άμα ήταν μόνοι τους κάποιοι. Ας δούμε και τα μοντέλα υπηρεσιών. Τα μοντέλα υπηρεσιών, εδώ βλέπουμε την εικόνα που έχουμε, το XAAS. Το X είναι ένας χαρακτήρας Palantir, μπορεί να αντικατασταθεί είτε με το P, είτε με το Y, είτε με το A. Και θα δούμε βέβαια τις επόμενες κατηγορίες πώς περιγράφονται. Τα μοντέλα λοιπόν είναι μια ιεραρχική απεικόνηση των προσφερόμενων υπηρεσιών του σύννεφου και γι' αυτό έχουν πάρα πολλά επίπεδα. Το X, όπως είπαμε, XAAS, μπορεί να είναι οποιαδήποτε αυθαίρετη υπηρεσία, όπως υποδομές, λογισμικό, αποθήκευση, και το AAS είναι as a service. Μπορεί να έχουμε S για software as a service, P platform as a service, infrastructure as a service και το καθεξής. Το μοντέλο λοιπόν αντιπροσωπεύει μια πολυεπίπεδη υψηλού επίπεδου άντληση και ενδιαφέρουν ως προς τη διαχείριση του πεδίου εφαρμογής που καθορίζει ο πάροχος και βοηθούν τους παρόχους να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των πόρων. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες έχουν οριστεί από το NIST, National Institute of Standards and Technology, και από την APM. Το NIST έχει 3 επίπεδα, ενώ η IBM έχει 4 επίπεδα. Και οι διαφορές έχουν τόσο να κάνουν με το χρόνο που προτάθηκαν, γιατί και έτσι καλώς είναι παρόμοια τα μοντέλα, όπως θα δούμε στα επόμενα slides. Το SPI σημαίνει Service Platform Infrastructure. Είναι οι χαρακτήρες που μπορούν να αντικαταστήσουν το X που είχαμε δει σε προηγούμενη διαφάνεια, το XAAS. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το Software as a Service, υπηρεσία λογισμικού, λογισμικό ως υπηρεσία, Platform as a Service, δηλαδή η πλατφόρμα ως υπηρεσία, και Infrastructure as a Service, δηλαδή υποδομή ως υπηρεσία. Αυτά εδώ πέρα είναι τα μοντέλα που ορίζονται από τον NIST. Και παρατηρούμε ότι όσο πιο ψηλά βρισκόμαστε στην ιεραρχία, δηλαδή στο Software as a Service, η απώλεια, consumer loss of control, η απώλεια του ελέγχου του χρήστη είναι μεγαλύτερη. Ενώ όσο πιο χαμηλά πηγαίνουμε προς το infrastructure as a service, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ασφαλώς περισσότερος έλεγχος. Αλλά είναι και πιο δύσκολο βέβαια. Δηλαδή θα μιλήσουμε τώρα για αυτά τα 3 μοντέλα, αλλά όσο πιο χαμηλά κατεβαίνουμε στην ιεραρχία, τόσο πιο απαιτητικές είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες των διαχειριστών. Το πρώτο είναι λοιπόν το SAAS, Software as a Service. Εδώ πέρα λοιπόν παρέχεται μια εφαρμογή λογισμικού και ο πελάτης και ο τελικός χρήστης τη χρησιμοποιεί.
η υπηρεσία λογισμικού θα μπορούσε να αποτελείται από εφαρμογές που κανονικά θα έπρεπε να εκτελούνται στην επιφάνεια του χρήστη. Οι χρήστες έχουν περιορισμένο έλεγχο της υπηρεσίας αυτής, περιορίζεται μόνο στη χρήση αυτής της εφαρμογής. Η πρόσβαση γίνεται μέσω κάποιου φιλομετρητή όπως ο web browser. Ένα παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι η δυνατότητα που παρέχεται από τη Microsoft η χρήση του Office μέσω διαδικτύου. Μάλιστα κάποιος που έχει το OneDrive μπορεί να χρησιμοποιεί τη σουίτα, επεξεργασίας κειμένου, το αντίστοιχο Word ή το Excel. Παρόμοια υπηρεσία δίνει και το Google, όπου μπορεί κάποιος να δημιουργεί, να επεξεργάζεται, να τροποποιεί έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί είτε τοπικά είτε δικτυακά. Έτσι λοιπόν, αυτές οι υπηρεσίες προσφέρουν ένα πλήρες λογισμικό απομακρυσμένο περιβάλλοντος στους πελάτες και είναι συγκεκριμένες εφαρμογές. Είπαμε Word. Η Adobe και αυτή έχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα με το Photoshop στο cloud. Το ταχυδρομείο, το mail, όλα είναι συγκεκριμένες εφαρμογές και όχι γενικές υπηρεσίες λογισμικού. Επόμενη κατηγορία είναι το Platform as a Service, πλατφόρμα ως υπηρεσία. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι ένας SaaS πάροχος, ένας προγραμματιστής του σύννεφου, χρησιμοποιεί τα API και τις συναρτήσεις που εξάγει, κάνει διαθέσιμα η εκάστοτε πλατφόρμα για χρήση. Οι χρήστες δημιουργούν εφαρμογές, τις τοποθετούν στο cloud, που χρησιμοποιεί βέβαια υπολογιστικούς πόρους και πόρους αποθήκευσης στη συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά δίνει μια περισσότερη ευελιξία. Βέβαια, δεν επιτρέπεται ο έλεγχος της υποδομής, τι τρέχει από κράτο κτλ. Αλλά επιτρέπει το χρήστη να αναπτύξει όποια εφαρμογή θέλει. Ενδεικτικά παραδείγματα των PaaS υπηρεσιών είναι το Microsoft Windows Azure, το Google App Engine, Mozilla, Bespin κτλ. Η τελευταία κατηγορία είναι το Infrastructures as a Service, επιτρέπει στους χρήστες των υπηρεσιών να εκμισθώνουν δυνατότητες βάσει της ζήτησης. Επιτρέπει λοιπόν να χρησιμοποιεί κάποιος χρήστης την υποδομή. Εκμισθώνουν στους πελάτες αποθηκευτικό δικτυακό χώρο, δικτυακές συνδέσεις, επεξεργαστές και μπορούν οι πελάτες να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν, ακόμα και να εγκαταστήσουν ένα δικό τους λειτουργικό σύστημα, το οποίο θα το διαχειρίζονται οι ίδιοι ή να κάνουν ό,τι θέλουν πάνω σε αυτούς τους πόρους. Για παράδειγμα, η Amazon Web Services είναι υποδομή Infrastructure as a Service. Μπορείς λοιπόν να στήσεις οτιδήποτε θέλεις πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν, να ρυθμίσουν τους πόρους κτλ. Βάσει τις ανάγκες που έχουν. Βλέποντας λοιπόν τα οικονομικά στοιχεία, παρατηρούμε ότι από το 2009 μέχρι το 2015 έχει τετραπλασιαστεί περίπου η αξία των υπηρεσιών cloud και βλέπαμε ενώ το 2009 ήταν στα 5.000 εκατομμύρια euro, το 2015 έχει ξεπεράσει τα 20.000 εκατομμύρια euro. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ευρώπη υπάρχει μία πολύ μεγάλη αύξηση και βέβαια αντίστοιχος είναι και στις άλλες πύρους. Είπαμε πριν ότι εκτός από τον NIST υπάρχει και το μοντέλο IBM. Το μοντέλο IBM ορίζει μία ακόμα υπηρεσία, το Business Process as a Service, υπηρεσία επιχειρηματικής διαδικασίας, όπου επιτρέπει τον πελάτη να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να σωματώνει συνεργατικές δραστηριότητες που βρίσκονται ένα επίπεδο κάτω από το Software as a Service. Οποιαδήποτε υπηρεσία έχει σχέση με την επιχείρηση ταξινομείται ως Business Process as a Service, ενώ αν είναι αυστηρά μια επιχειρηματική διαδικασία, ενώ πρέπει να είναι αυστηρά μια επιχειρηματική διαδικασία για να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Οι χρήστες λοιπόν δεν είναι και να έχουν πρόσβαση στα υποκείμενα επίπεδα, απλώς μόνο στη λειτουργία αυτή που χρησιμοποιείται για επιχειρησιακούς σκοπούς. Μερικά παραδείγματα είναι
διαδικασίες διαχείρισης επιδομάτων, διαδικασίες δοκιμής λογισμικού κ.ο.κ. Άρα λοιπόν, παρατηρώντας το μοντέλο NIST, το SPI, δηλαδή Software as a Service, Platform as a Service και Infrastructure as a Service, και το IBM, βλέπουμε ότι το IBM έχει τις τρεις αυτές τις κατηγορίες, απλώς έχει μια ιδιαίτερη θέση και για τις εφαρμογές που εκτελούνται πάνω στο δίκτυο, στον έφος και έχουν καθαρά επιχειρησιακή δραστηριότητα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μοντέλα ή άλλες ονομασίες μοντέλων, γιατί κάθε πάροχος μπορεί να δίνει και δικά του ονόματα. Όπως είπαμε στην αρχή, ένα από τα προβλήματα του cloud computing είναι ότι δεν υπάρχουν πρότυπα, standards, και έτσι λοιπόν μπορεί ο κάθε πάροχος να δίνει δικά του ονόματα και δικές του υπηρεσίες, που βέβαια δεν είναι συμβατές με υπηρεσίες άλλων. Άλλα δύο μοντέλα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι το Hardware as a Service και το Database as a Service. Στο Hardware as a Service, ο πάροχος επιτρέπει στους πελάτες να νοικιάσουν hardware, ενοικίαση υλικού σε data center που βρίσκεται βέβαια σε κάποια απομακρυσμένη διαδικασία, σε τοποθεσία και έχει βέβαια κατάλληλο κλιματισμό κ.ο.κ. Και ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από πολλαπλούς χρήστες, που οι πόροι χρονώνονται ανάλογα με τη χρήση τους βέβαια. Στις περισσότερες βιβλιογραφίες, το Hardware as a Service τοποθετείται κάτω από το Infrastructure as a Service. Και υπάρχει και το Database as a Service, δηλαδή η παροχή βάσεων δεδομένων ως υπηρεσία. Εδώ πέρα λοιπόν παρέχουν απλώς τη βάση δεδομένων που μερικές φορές αποτελεί και τροχοπέδι στην επίτευξη χρησιμοποιητών σε κάποια εταιρεία, αν δεν έχει ένα γρήγορο και αποτελεσματικό σύστημα βάσεων δεδομένων. Άρα λοιπόν κάποιοι νοικιάζουν μόνο τις βάσεις δεδομένων, όπου βέβαια πληρούνται κάποιες προδιαγραφές ως προς την απόδοση, το redundancy, τα backups κ.ο.κ. Ας μιλήσουμε για λίγο θέματα ασφάλειας στο υπολογιστικό νεύρος. Όπως είπαμε και στην αρχή, ένα από τα μειονεκτήματα του υπολογιστικού νεύρους είναι η ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, ας μιλήσουμε για κενά που συναντούνται σε υπολογιστικό νεύρος. Βέβαια, υπάρχουν πολλά μοντέλα και τα μοντέλα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε θέματα ασφαλείας. Το Infrastructure as a Service είναι το μοντέλο που αποτελεί θεμέλιο της όλης υπολογιστικής νεύρους, διότι σε αυτό βασίζονται όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Άρα πρέπει να είναι και το πιο ασφαλές. Βλέπουμε και ένα ερώτημα που απαντήθηκε σχετικά με το πόσο θεωρούν ασφαλή το cloud computing και βλέπουμε λοιπόν ότι το 45% υπάρχει η έκφραση ότι υπάρχει ενδιασμός για τη χρήση του υπολογιστικού νεύρους, το 45% εκφράζουν ενδιασμούς ότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο, το 38% ότι είναι ισορροπημένα τα risk ως προς τα benefits και το 27% ότι υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Άρα βλέπουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό από χρήστες ή εταιρείες που ερωτήθηκαν σχετικά με το υπολογιστικό νεύρος εξέφρασαν την άποψή τους ότι ενδεχομένως υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι στη χρήση του. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που μεταφέρονται οι δυνατότητες από το ένα μοντέλο στο άλλο, έτσι μεταφέρονται και οι κίνδυνοι και τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν σε θέματα ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν, όπως γνωρίζουμε από την ασφάλεια, να υπάρχει μια πολυπαραγωγική πολιτική ασφάλειας σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να μην υπάρχει η δυνατότητα κακόβουλης χρήσης του συστήματος. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το υπολογιστικό νεύρος εξετάζουν αυστηρά τα θέματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, γιατί αποτελούν ζωτική σημασία από τη στιγμή που τα δεδομένα τους και οι προσωπικές πληροφορίες βρίσκονται στο νεύρος, σημαίνει ότι κάποιος θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει, κάποιος κακόβουλος χρήστης, εις βάρος τους.
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων μέσω ΝΕΦΟΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί, αφού η κάθε υπηρεσία παρέχει και διαφορετικές πολιτικές ασφάλειας. Ο πελάτης λοιπόν βασίζεται στον πάροχο για αυτή την ασφάλεια και θα πρέπει να φροντίσει ώστε να μην μπορούν οι άλλοι χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Βέβαια, ο πελάτης δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο πάροχος έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, γιατί δεν γνωρίζει το τι γίνεται από κάτω. Άρα λοιπόν, υπάρχει γενικότερα μια ανησυχία ότι στο cloud computing δεν υπάρχει ασφάλεια. Υπάρχουν λοιπόν τροτά σημεία. Τροτά σημεία είναι ότι υπάρχει κοινόχρηστη χρήση αποθηκευτικού χώρου. Στο κέντρο δεδομένων τα δεδομένα μοιράζονται με πολλούς χρήστες και έτσι επιτρέπει ενδεχομένως κάποιος να μπορεί με κατάλληλα προγράμματα να ξεφύγει από τον αυστηρό έλεγχο που έχει και να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλα δεδομένα, δεδομένα άλλων χρηστών. Και θα πρέπει ο πάροχος του υπολογιστικού νεύους να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε διαφορετικές τοποθεσίες για να διατηρεί υψηλή διαθεσιμότητα. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη δυσπορία στο πώς φυλάσσονται αυτά τα δεδομένα και υπάρχουν έντονες ανησυχίες σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων στα τροτά σημεία των εφαρμογών που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις. Θα πρέπει λοιπόν και οι πάροχοι αλλά και οι χρήστες να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα όπως ασφάλεια δεδομένων, δικτύων τοποθεσίας, ακεραιότητα δεδομένων, διαχωρισμό δεδομένων, πρόσβαση δεδομένων, έλεγχο ταυτότητας και εξουδότησης. Στο software as a service θα πρέπει να ασχοληθούν με την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, την ασφάλεια των εφαρμογών διαδικτύου, παραβίαση δεδομένων, τις επάθειες της εικονικοποίησης, το virtualization, δηλαδή πώς μπορεί ένας χρήστης να ξεφύγει από το container που βρίσκεται και να χρησιμοποιήσει και να διαβάσει δεδομένα που βρίσκονται σε άλλο container, σε άλλο virtualized υπολογιστή. Δημιουργία εγγραφών ασφάλειας, διαθεσιμότητα εφαρμογών και δεδομένων. Το Platform as a Service βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από το Infrastructure as a Service και έτσι παρέχει ένα προγραμματιστικό περιβάλλον. Θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης λογισμικού, πλήρους κύκλους ανάπτυξης για το σχεδιασμό μέχρι και τη δημιουργία των εφαρμογών ελέγχου συντήρησης. Βέβαια, επειδή έχει μεγαλύτερη ευελιξία, δίνει και μεγαλύτερη ευελιξία σε ένα hacker που μπορεί να χρησιμοποιήσει το μοντέλο για την ανάπτυξη κακόβουλου λογισμικού και να ξεπεράσει τους περιορισμούς που του έχει επιβάλει το μοντέλο που βρίσκεται. Υπάρχει και το Enterprise Service Bus, το οποίο σε αυτό το μοντέλο υπάρχουν αρκετές πολύπλοκες εφαρμογές που πρέπει να παρέχεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης λογισμικού, πλήρους κύκλους ανάπτυξης κτλ. Οι πάροχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν μετρικά προκειμένου να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ασφαλείας των εφαρμογών. Αυτές οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες και συγκεκριμένες και παρέχουν συγκεκριμένες μετρήσεις που βαθμολογούν το επίπεδο, π.χ. κακό, μέτριο, καλό, άριστο κτλ. Και δείχνουν και την ποιότητα της κωδικοποίησης των εφαρμογών. Θα πρέπει βέβαια να αντιμετωπίσουν τους κακόβουλους φορείς των αρχιτεκτονικών εφαρμογών ΝΕΦΟΣ, γιατί οι hackers είναι ικανοί να επιθεθούν τόσο σε ορατό κώδικα που εκτελείται στο περιβάλλον του χρήστη, όσο και στην ίδια την υποδομή του μοντέλου που είναι αόρατη. Τα τροτά σημεία λοιπόν δεν περιορίζονται μόνο στις εφαρμογές διαδικτύου, αλλά και στις αδυναμίες των εφαρμογών των υπηρεσιών που προσανατολίζουν την αρχιτεκτονική, machine to machine service oriented architecture, τα οποία βέβαια κερδίζουν περισσότερο έδαφος. Στο Infrastructure as a Service ο προγραμματιστής έχει καλύτερο έλεγχο, αλλά βέβαια πάλι από τη στιγμή που χρησιμοποιεί το μοντέλο αυτό την έννοια της εικονικοποίησης, αν εμφανιστεί κάποιο bug στο πρόγραμμα εικονικοποίησης, μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για να ξεπεράσει πάλι τους περιορισμούς. Άρα, ακόμα και στο μοντέλο με τη μεγαλύτερη ευελιξία, το Infrastructure as a Service, ενδέχεται κάποια στιγμή να δημιουργηθεί πρόβλημα. Βέβαια,
Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα προβλήματα, ωστόσο σπάνια αναφέρονται αποδράσεις από το περιβάλλον ικανοποίησης ενός χρήστη και εισβολή σε κάποιο άλλο, αλλά εντούτοις χρήζει ιδιαίτερη προσοχή δεδομένου βέβαια της ευαισθησίας των δεδομένων. Έτσι λοιπόν, η διατήρηση του απόλυτου ελέγχου των δεδομένων είναι θέμα εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει να εφαρμοστούν πολλές πρακτικές. Οι ευθύνες ασφάλειας όσο και το πελάτη διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων υπηρεσιών. Η έννοια του Hypervisor συνδέεται με το Infrastructure as a Service. Είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει το διαμοιρασμό των πόρων του συστήματος σε πολλά άλλα virtual machines, σε πολλές άλλες εικονικές μηχανές, τα οποία παρέχονται με έναν τρόπο Infrastructure as a Service. Ο πελάτης λοιπόν είναι υπεύθυνος για το κομμάτι της ασφάλειας που ελέγχει οτιδήποτε σχετίζεται με το δικό του τμήμα που διαχειρίζεται το δικό του infrastructure. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα ζητήματα ασφάλειας. Πολύ σημαντικό είναι και η φυσική ασφάλεια των υποδομών και η διαχείριση των καταστροφών, σεισμοί, τσουνάμι, κάποιες άλλες φυσικές καταστροφές. Και γι' αυτό με τον όρο υποδομή δεν αναφερόμαστε μόνο στο υλικό στο οποίο τα δεδομένα αποθηκεύονται, αλλά και στη διαδρομή από τον πελάτη μέχρι το data center, η ενδιάμεση. Τα ενδιάμεσα δίκτυα, ενδιάμεση δρομολόγηση. Σε ένα τυπικό περιβάλλον έβουσα, τα δεδομένα μεταδίδονται από τη πηγή του στον τελικό προορισμό. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να γίνει κάποια υποκλοπή, money the middle attack, art poisoning. Υπάρχουν τεχνικές λοιπόν που μπορεί κάποιος να κάνει, π.χ. SSL stripping, να απομακρύνει την κρυπτογράφηση, να διαβάσει τα δεδομένα και να τα ξανακρυπτογραφήσει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά, τα οποία τα γνωρίζουν επίδοξοι hackers, οι επαγγελματίες hackers και μπορούν να τα εκμεταλλευτούν αν χρειαστεί. Έτσι λοιπόν, στη βάση της τεχνολογίας του νέφους, ο καταναλωτής βρίσκεται απομακρυσμένα σε κάποια φυσική απόσταση με τους πόρους, η πρόσβαση γίνεται μέσω του διαδικτύου και όσα μέτρα ασφάλειας να πάρουν, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, γιατί μην ξεχνάμε για κάθε τύπο κλειδών υπάρχει και κάποιο στοιχείο που το ξεκλειδώνει αυτό εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, οι κίνδυνοι αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο. Εξακολουθούν λοιπόν να χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα μέτρα ασφάλειας, αλλά οι απαιτήσεις στις εφαρμογές υπολογιστικού νέφους παρατηρούμε ότι απαιτείται πολύ ψηλότερο επίπεδο. Καλύτερη κρυπτογράφηση, χρήση πιο ασφαλών πρωτοκόλων και ασφαλώς σε όλα τα επίπεδα πρέπει να υπάρχει αυτή η ασφάλεια και όχι μόνο στα υψηλότερα επίπεδα. Οι hackers προσπαθούν να εισβάλλουν σε συστήματα υπολογιστικού νέφους και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες πολιτικές, τα κατάλληλα ίσως αντίμετρα, ώστε να απομακρύνουν αυτούς τους κινδύνους. Μία από τις βασικές υπηρεσίες είναι το data storage, η αποθήκευση δεδομένων, όπου υπάρχουν νέες προκλήσεις στην ασφάλεια και αξιοπιστή αποθήκευση δεδομένων και θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην επιτρέπουν την απομάκρυνση τους από μη εξουδετερωμένους χρήστες. Μάλιστα, επειδή η αποθήκευση των δεδομένων απαιτεί όλο ένα και περισσότερο χώρο, υπάρχει ένα της κατανοημένης αποθήκευσης, δηλαδή αποθήκευση σε πολλούς διαφορετικούς δίσκους, που βέβαια θα πρέπει να υπάρχει ακεραιότητα των δεδομένων, ώστε να μην αλλοιωθούν. Και βέβαια, να υπάρχουν και τα αντίγραφα ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση που δυσλειτουργήσει κάποιο φυσικό μέσο, να μπορούν να επανέλθουν σε προηγούμενη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, κάποιοι πιστεύουν, κάποιοι ερευνητές, ότι η ασφάλεια στο cloud computing δεν είναι πολύ διαφορετική από τις υπάρχουσες πρακτικές ασφάλειας που υπάρχουν ήδη στις περισσότερες εταιρείες, αλλά βέβαια, επειδή στο cloud computing απομακρύνονται οι υποδομές από την εταιρεία και τοποθετούνται στο σύννεφο, τότε σημαίνει ότι ένα επίπεδο ασφάλειας που ήταν ο φυσικός αποκλεισμός των υποδομών έχει απομακρυνθεί. Έτσι λοιπόν, είναι πιο ευάλωτες αυτές οι υπηρεσίες από ό,τι αν υπήρχαν μέσα στο
εσωτερικό ελεγχόμενο χώρο της εταιρείας. Υπάρχουν λοιπόν ανησυχίες ότι τα δεδομένα τους δεν είναι ασφαλή και δεν είναι σίγουροι για την ακεραιότητα των δεδομένων και ότι θα μπορέσουν να επαναφέρουν τα δεδομένα τους αν κάποτε τα χρειαστούν. Γι' αυτό λοιπόν, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην τεχνολογία, το κόστος μετάδοσης δεδομένων έχει μειωθεί σημαντικά. Το κόστος διαχείρισης των δεδομένων είναι 5 έως 10 φορές υψηλότερο από το αρχικό κόστος κίνησης των δεδομένων και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εξωτερική ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης των βάσεων δεδομένων σε τρίτα μέρη. Ανησυχία αποτελεί η ύπαρξη των προσωπικών δεδομένων, όπου θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα, να χρησιμοποιούν συναρτή σύνοψη ώστε να επιβεβαιώνεται η ακεραιότητά τους, αντίστοιχα κλειδιά ιδιωτικά και δημόσια για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση και γενικότερα να υπάρχει σε όσο το δυνατόν περισσότερο επίπεδο κρυπτογράφηση. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και της Microsoft, της Mozilla η νέα καμπάνια που ονομάζεται Let's Encrypt και επιτρέπει τη δημιουργία επίσημων κλειδιών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες δωρεάν. Είπαμε λοιπόν ότι η ακεραιότητα των δεδομένων είναι πολύ σημαντική, δηλαδή ότι τα δεδομένα δεν έχουν αλλοιωθεί είτε κατά τη μετάδοση είτε κατά την αποθήκευση και αυτό απαιτείται κατάλληλη συνάρτηση σύνοψης και βέβαια τα αντίστοιχα αντίγραφα ασφαλείας. Βέβαια, είπαμε ότι το cloud computing υπήρχε και στο παρελθόν ως απομακρυσμένη σύνδεση σε κεντρικούς διακομιστές, ακόμα και από τη δεκαετία του 80 με τα dumb terminals. Απλώς τώρα έχει εμφανιστεί αυτός ο όρος προκειμένου να ενοποιήσει όλα αυτά τα διαφορετικά πρωτόκολλα από απομακρυσμένης αποθήκευσης και ελέγχου δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν ένα πρωτόκολλο απομακρυσμένου ελέγχου δεδομένων να πληρεί τις ακόλουθες 5 προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση δεν θα πρέπει να είναι ένα προαπαιτούμενο ότι ο επαληθευτής πρέπει να διαθέτει πλήρες αντίγραφα των δεδομένων. Δεύτερο είναι ότι θα πρέπει το πρωτόκολλο να μην είναι πολύ ισχυρό ακόμα και από έναν αναξιόπιστο επαληθευτή. Στη συνέχεια, το τρίτο, ο αριθμός των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε επικοινωνία υψηλού κόστους. Το τέταρτον, θα πρέπει το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται να είναι υπολογιστικά αποδοτικό. Και πέμπτον, θα πρέπει να είναι δυνατόν να εκτελείται η επαλήθευση σε ένα απεριόριστο αριθμό φορών. Όλα αυτά προκειμένου να έχουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται σε ένα απομακρυσμένο αποθηκευτικό χώρο. Ο επαληθευτής μπορεί να είναι είτε ο κάτοχος των δεδομένων, είτε ένα έμπιστο τρίτο μέρος που έχει το ιδιωτικό κλειδί, ένας πάροχος υπηρεσιών ή ο διαχειριστής του συστήματος. Η ασφάλεια λοιπόν των web-based εφαρμογών είναι ένα στοιχείο που ανησυχεί τους περισσότερους χρήστες, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο χρήστης χρησιμοποιώντας τον browser του συνδέεται σε ένα απομακρυσμένο σύστημα, αλλά ακόμα και στο δικό του σύστημα με τον browser μπορεί να έχει εγκατασταθεί κάποιο plugin, κάποιος ιός και να παρακολουθεί την πληκτρολόγηση των δεδομένων, username password. Άρα λοιπόν η ευπάθεια μπορεί να είναι τόσο και από την πλευρά του χρήστη, όσο ενδιάμεσα από το δίκτυο, όσο και στην τελική αποθήκευση, στον πάροχο δηλαδή. Ο διακομιστής της ιστοσελίδας είναι η πρώτη πύλη που προστατεύει τους τεράστιους cloud πόρους. Απαιτείται ένα καλό firewall, απαιτείται ένα IDS, Intrusion Detection System, ώστε να ανοιχνεύει τις εισβολές και βέβαια να εκτελούνται κάποια ίσως countermeasures, κάποιες ενέργειες για να αποκλείσουν τους συγκεκριμένους hackers από το να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν να μην εμφανίζουν, να μην υπάρχουν αυτές οι ευπάθειες, γιατί ο εισβολέας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνικές προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ευπάθεια και να εισβάλλει στο σύστημα. Τα είδη της επίθεσης κατηγορούνται σε επιθέσεις πιστοποίησης και εξοδότησης,
Πιστοποίηση είναι η διαδικασία της επαλήθευσης, το username και password λοιπόν, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο brute force attack, weak password recovery, ενσαφείς συναυθεντικές, τεχνικές που έχουν δημοσιευθεί, είναι γνωστές και επιτρέπουν λοιπόν κάποιον που δεν είναι πιστοποιημένος χρήστης της υπηρεσίας να αποκτήσει μία πρόσβαση με τα στοιχεία του πιστοποιημένου χρήστη. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και δυνατότητες ανάκτησης κωδικού πρόσβασης, όπου θα πρέπει να χρησιμοποιεί στοιχεία που είχε δώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του. Και η επόμενη τεχνική είναι η οξυδότηση, όπου χρησιμοποιείται για να επαληθεύσει ένα επικυρωμένο αντικείμενο που μπορεί να εκτελέσει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να είναι πιστοποιημένος χρήστης, αλλά δεν έχει δικαιώματα εκτέλεσης συγκεκριμένου τμήματος της υπηρεσίας, το εξοδότησε, λέει, κατά πόσο μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα θα πρέπει κάποιος χρήστης, ένας κακόβουλος χρήστης πιστοποιηθεί, να μην μπορεί να εξοδοτηθεί, να εκτελέσει άλλα τμήματα κώδικα που δεν θα έπρεπε, να έχει παραπάνω προνόμια. Άρα λοιπόν είναι διαφορετική πιστοποίηση, εξοδότηση. Πιστοποίηση σημαίνει ότι με αναγνωρίζει το σύστημα, username και password, και εξοδότηση σημαίνει το τι μπορεί να επιτελέσει, τι ενέργειες μπορεί να επιτελέσει στο απομακρυσμένο σύστημα. Στις ιστοσελίδες χρησιμοποιείται και το session ID όπως γνωρίζουμε, το οποίο θα πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλους τρόπους, γιατί μπορεί να γίνει session hijacking και μόλις κάποιος πιστοποιηθεί και εξοδοτηθεί για τη χρήση, ένας άλλος κακόβουλος χρήστης να κάνει ένα kidnap το session και να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει σαν να ήταν ο αρχικός, ο χρήστης. Ας δούμε μερικά παραδείγματα υπολογιστικού νέφους από υπηρεσίες που υπάρχουν εν ενεργεία αυτό το καιρό και χρησιμοποιούνται βέβαια από είτε φοιτητές, είτε δημόσιους φορείς, είτε οποιοδήποτε. Για την ακαδημαϊκή κοινότητα υπάρχει υπηρεσία Ωκεανός, όπου ανήκει στην κατηγορία υπηρεσίες καταναλωτών, επιτρέπει στους χρήστες που είναι είτε φοιτητές, είτε μεταπτυχιακοί, είτε μελιδεύ, να έχουν ιδιωτικά μηχανήματα, virtual private servers, VPS, τα οποία τα εγκαθιστούν με όποιο λειτουργικό θέλουν. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει FreeBSD, άλλος Ubuntu, κάποιος άλλος Windows. Επίσης, στην υπηρεσία Ωκεανός παρέχεται και ένας δικτυακός χώρος αποθήκευσης, τώρα είναι 50 GB, όπου μπορεί κάποιος να αντιγράφει, δηλαδή αντίγραφα ασφαλείας, να τοποθετεί κάποια δεδομένα που να είναι διαθέσιμα στο cloud, είτε ιδιωτικά, είτε μπορεί να τα κάνει shared. Ωκεανός λοιπόν ανήκει στην υπηρεσία το Infrastructure as a Service, γιατί μπορεί ο καθένας να τροποποιήσει το σύστημα και να χρησιμοποιήσει ως υποδομή για να εγκαταστήσει οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Μια άλλη υπηρεσία Infrastructure as a Service είναι το Amazon Cloud Drive, ένας προσωπικός σκληρός δίσκος, σαν το μυθό, που επιτρέπει τον καθένα που έχει πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία να αποθηκεύει δικτυακά κάποια αρχεία που να είναι προσβάσιμα οποιοδήποτε μέρος του ίντερνετ. Το Apple iCloud είναι software as a service για αποθήκευση φωτογραφικών, βίντεο, εγγράφων και άλλα. Και μπορεί να είναι συγχρονισμένα με iPhone, iPad, Mac, PC. Η πρόσβαση γίνεται λοιπόν από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί ο χρήστης. Το Dropbox, μια υπηρεσία software as a service, δωρεάν υπηρεσία για τα πρώτα megabyte και στη συνέχεια βέβαια πρέπει να πληρώσει ο χρήστης άμα θέλει να αυξήσει το αποθηκευτικό του χώρο. Μπορεί να μοιραστεί αρχεία με οποιοδήποτε τα επιλέξει. Σε περίπτωση που χάσει τον υπολογιστή του ασφαλώς επειδή είναι δικτυακός χώρος αποθήκευσης, τα αρχεία βρίσκονται διαθέσιμα εκεί πέρα και είναι μια καλή υπηρεσία για backup. Το Google Apps είναι μια υπηρεσία που ανήκει στο software as a service. Οι χρήστες δημιουργούν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να οργανώσουν πρόγραμμα, εκδηλώσεις με φίλους, αποθηκεύσουν έγγραφα, email κ.ο.κ. βίντεο κτλ. Το SkyDrive, το οποίο είναι ή OneDrive,
επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύσουν αρχεία στο διαδίκτυο, αποκτούν πρόσβαση κτλ. Χρησιμοποιεί το Windows Live ID με το Hotmail και μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιεί ως ένα αποθηκευτικό χώρο, ακόμα και να δημιουργεί έγγραφα κειμένου. Το Amazon S3 ανήκει στο Platform as a Service, υπηρεσίες επιχειρήσεων, έχει και χώρο αποθήκευσης και επιτρέπει το χρήστη να δημιουργήσει μια εφαρμογή προκειμένου να εκμεταλλευτεί τους πόρους του συστήματος, αξιόπιστη, γρήγορη και φθηνή υποδομή και στοχεύει κυρίως στους προγραμματιστές. Μια άλλη εταιρεία είναι το Box, Platform as a Service, αποθηκεύουν μεγάλο όγκο δεδομένων online, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να τα διαχειρίζονται από οπουδήποτε, μπορεί να χρησιμοποιεί βάση δεδομένων και ούτω καθεξής. Επίσης, υπηρεσίες δημοσίων αρχών, υιοθέτηση υπηρεσιών υπολογιστικού νεύου, στοχεύει στην υψηλή παραγωγικότητα και στη χρήση εργαλείων διαχείρισης έργου. Ακόμα και το TaxNet θεωρείται μια υπηρεσία νεύους. Βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομίας και οι εφορίες έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου στο TaxNet προκειμένου σε ένα κεντρικό σύστημα να χρησιμοποιούν όλα αυτά τα δεδομένα. Άρα, βοηθάει στην εξοικονόμηση κόστους, στην καλύτερη ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Και γι' αυτό λοιπόν, συνεχώς αυτές οι υπηρεσίες αυξάνονται σε όλα τα κράτη και επιτρέπει λοιπόν την καλύτερη εκμετάλλευση της διαθέσιμης υποδομής, αφού πια δεν χρειάζονται επιχείρηση να αναβαθμίζονται υπολογιστές στα κατά τόπο σημεία, αρκεί μόνο να έχουν το browser που είχαν και μπορούν να συνδέονται σε αυτές τις υπηρεσίες. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα όπου συνεχώς αυξάνεται, η αύξηση του είναι γεωμετρικά, ακολουθεί μια γεωμετρική πορεία και όλο και περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία υπηρεσία από το νέφος και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο και στο μέλλον το νέο κύμα στην πληροφορική, αυθονία δυνατοτήτων. Οι τεχνολογίες cloud έχουν γίνει βάση για ριζική επιχειρηματική καινοτομία, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε χρησιμοποιεί την τεχνολογία πληροφοριών και επιτρέπει μέσω μιας απλής συσκευής, ακόμα και μέσω ενός απλού τηλεφώνου, τη δυνατότητα χρήσης πόρων σε κατανεμημένα συστήματα για να μας καλύψουν τις ανάγκες. Βοηθάει και την έννοια του mobility, της ευκινησίας, να μπορεί κάποιος να εργαστεί ανά πάση στιγμή σε όποιο σημείο και να είναι. Έτσι λοιπόν, το cloud θα παίξει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον, αλλά βέβαια θα πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια, ώστε να νιώθουν οι χρήστες πιο σίγουροι για τα δεδομένα τους. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.